Η έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά οδηγεί στη λήψη μέτρων τύπου Μυκόνου την ώρα που η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο ζενίθ. Από αύριο τα Χανιά μπαίνουν σε τοπικό lockdown και μεταφέρονται στο κόκκινο με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες. Έχουμε χάσει σε αυτή τη χώρα την κοινή λογική. Common sense. Δεν υπάρχει πλέον. Η διαχείριση όλης της κρίσης αυτής είναι ο ορισμός της το ανορθόδοξο. Από αύριο το πρωί τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας, απαγόρευση μουσικής καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στα Χανιά, με κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρηματίες να μιλούν για μέτρα άνευ ουσίας. Δεν έχει όφελος αυτό. Το να κλείσει 1 η ώρα τη νύχτα μέχρι τις 6. Νομίζω ότι επηρεάζει αρνητικά τους τουρίστες, επηρεάζει όλους αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν και δεν νομίζω ότι είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μεταξύ με τα μεσονύχτια μέχρι τις 6 δεν μπορώ να καταλάβω ποια θα είναι η διάχυση του κορονοϊού. Λοιπόν, αυτά είναι μέτρα απαράδεκτα γενικότερα και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να βρούμε την κοινή λογική μας ανέλυση, διότι θα καταστραφούμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου σε εβδομαδιαία βάση έφτασε για τη Ζάκυνθο στο 69% και για τα Χανιά το 54%, γεγονός που οδήγησε την αρμόδια επιτροπή στη σχετική εισήγηση. Τεράστια ζημία. Τώρα, δηλαδή κανονικά έπρεπε να μας είχαν ανοιχτά 24 έως το 24ωρο για να προλάβουμε τα σπασμένα, έτσι. Τώρα τι να πρωτοπρολάβουμε, φωτιές, τουρισμό, τελειώσαμε. Έκκληση να τηρηθούν τα μέτρα απευθύνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Καλούμε τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες των εν λόγω περιοχών σε πιστή τήρηση των μέτρων, ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε, γιατί τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Ας ελπίσουμε να είναι για λίγο καιρό, μέχρι να πέσει το ειδικό φορτίο. Δεν είναι καλό για τον τουρισμό μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Όπως τονίζεται στην γραπτή ενημέρωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, σε Χανιά και Ζάκυνθο, όπως και σε όλη την επικράτεια, απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων εναντί οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος με φυσική παρουσία άνω των 20 ατόμων σε ιδιωτικό μη επαγγελματικό χώρο. Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ. Στον Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Επιμελητηρίων, στον Πρόεδρο των Καταστηματαρχών, σε όλους τους βουλευτές μας και στους 4-5 όσοι είναι, είστε άξιοι όλοι συγχαρητηρίων. Όλοι. 2 μήνες σχεδόν το Ηράκλειο με τριπλά κρούσματα, άλλο 1,5 μήνα το Ρέθυμνο, 1 εβδομάδα τα Χανιά κλείσαν τα Χανιά. Μπράβο. Μητσοτάκη, θα τα πούμε στις εκλογές. Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου και θα αξιολογηθούν εκ νέου από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα.